Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα σας δείξω μια πατέντα μαϊντανό χειμώνα-καλοκαίρι σε πλαστικά ποτήρια. Δεν είναι δική μου πατέντα, το έχω δει στο ίντερνετ. Το έκανα το χειμώνα και αυτή εδώ η καλλιέργεια είναι χειμωνιάτικη, δηλαδή την είχα μέσα στο σπίτι. Από έλλειψη φωτός έγιναν πιο ψηλά, βλέπετε πως είναι ο μαϊντανός. Αν θα το έχετε έξω, πιστεύω θα είναι πιο ζωηρό, με πιο πολλά φύλλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ καλό να έχετε αυτό το εξαιρετικό μυρωδικό στη κουζίνα σας, πάντα φρέσκο. Γιατί εκτός από αυτό που χρησιμοποιούν οι νοικοκυρές για την κουζίνα, είναι εξαιρετικά θρεπτικό βότανο. Βοηθάει την καρδιά μας, ρυθμίζει το ζάχαρο, βοηθάει στην παραγωγή ινσουλίνης, βοηθάει πάρα πολύ στα νεφρά. Είναι εξαιρετικά θρεπτικό θεραπευτικό βότανο. Καλά θα ήταν να το τρώμε κάθε μέρα. Εμείς θα χρειαστούμε τώρα ένα τέτοιο μπουκάλι, 5 λίτρο πλαστικό, πλαστικά ποτηράκια. Θα χρειαστούμε χώμα και φλούγα από μια μπανάνα και θα χρειαστούμε σπόρους από μαϊντανό. Ξεκινάμε λοιπόν. Τώρα σε αυτό το μπουκαλάκι θα πρέπει να κάνουμε 2 τρυπούλες. Να κόψουμε 2 τρύπες για τα ποτήρια. Κάναμε λοιπόν 2 τρυπούλες, θα μπουν έτσι με αυτό το τρόπο, πολύ ωραία. Τώρα θα πρέπει να κόψουμε μια φλούγα από μπανάνα, έτσι ώστε να εμπλουτίσουμε λίγο το χωματάκι που έχουμε. Η μπανάνα περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά για το φυτό.
Βάζουμε εδώ μέσα την μπανάνα στο χωματάκι. Ανακατεύουμε. Και γεμίζουμε τα ποτήρια 2/3 περίπου. Έτσι. Λίγο παραπάνω. Πολύ. Τώρα μέσα θα βάλω από 4-5 σπόρους του μαϊδανού. Ωραία. Και τώρα θα χρειαστεί να το φωτίσουμε λίγο. Τώρα θα πρέπει να βάλουμε νεράκι μέσα στο δοχείο. Έτσι ώστε λίγο να ακουμπήσει από κάτω το ποτήρι. Όχι μέχρι πάνω. Έτσι περίπου. Τώρα θα χρειαστεί να το βάλουμε κάπου έξω και να το ψεκάζουμε με νεράκι, να το ποτίζουμε κάθε μέρα. Σε αυτό το νεράκι ή στο νερό που θα ποτίσουμε από πάνω, μπορούμε να βάλουμε κάποιο διευρυγητικό για τη ρίζα. Στα ειδικά καταστήματα πουλάνε. Ένα καλό βιολογικό που μπορείτε να φτιάξετε εσείς είναι, για παράδειγμα, χυμό από ένα φύλλο αλόε. Είναι, δουλεύει, βοηθάει, η ρίζα γίνεται πιο δυνατή, πιο μεγάλη, πιο ζωντανή. Εκεί θέλει περίπου ένα μέρος προς 10, δηλαδή στα 100 γραμμάρια, αν θα ποτίσετε σε αυτά τα δύο ποτηράκια, θα βάλετε 10 γραμμάρια χυμό ή θα έλεγα ψιλοκομμένο, ψιλοτριμμένο πολτό από αλόι. Εκτός από αυτό, μια φορά την εβδομάδα, ο κύριος αυτός, αυτό που δεν έκανα εγώ, έβαζε βιταμίνη B1 στο νεράκι αυτό μέσα. 5-6 χαπάκια, μια φορά την εβδομάδα, στην αλλαγή του νερού. Δεν ξέρω αν θέλετε να βάλετε βιταμίνη μέσα. Το σίγουρο αυτό που θα κάνετε όμως, αυτό το νερό από κάτω, μια φορά την εβδομάδα, θα πρέπει να το αλλάξετε, γιατί κυρίως όταν θα βγάλει ρίζα, γιατί ο μαϊντανός τραβάει κάποια συστατικά μικροστοιχεία από το νερό και γίνεται φτωχό, ενώ το νερό της βρύσης πάντα έχει κάποια μικροστοιχεία, κάποια μέταλλα,
σε πάρα πολύ μικρές ποσότητες που το φυτό τα χρειάζεται. Άρα μια φορά την εβδομάδα αλλάζουμε το νεράκι. Όταν θα φυτρώσουν αυτά, θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα, βγάζετε το ποτήρι στη κουζίνα σας, κόβετε εδώ το μαϊδανό, 2-3 κλαδάκια, το αφήνετε μέσα και αυτό το χρησιμοποιείτε στη κουζίνα. Είναι πάντα ζωντανό, ωραίο και πάνω απ' όλα θεραπευτικό. Αυτό προσέχω, αυτό προσπαθώ να σας πω ότι βοηθάει, βοηθάει πάρα πολύ την καρδιά. Σας εύχομαι ολόψυχα υγεία, θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο.